Ένα βαθύ σύστημα διαπλοκής περιγράφουν συγγενείς και συνεργάτες του Φρέντι Μπελέρη πίσω από τη σύλληψή του. Όπως θα δούμε να λένε στην αποκαλυπτική έρευνα του Sky, ο αληθινός λόγος πίσω από τη δίωξη του Δημάρχου Χιμάρας βρίσκεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Ράμα να ελέγξει τις επενδύσεις στην τουριστικά αναπτυσσόμενη παραλία της περιοχής. Στο Γιάννη Σουλιώτη μίλησε αποκλειστικά και ο γιος του Φρέντι Μπελέρη. Ως δοκιμασία για την οικογένειά του, χαρακτηρίζει ο γιος του Φρέντι Μπελέρη Πέτρος τη σύλληψη και κράτηση του πατέρα του σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky. Υπάρχει μια οικογένεια από πίσω που δεν είναι υποχρεωμένη να υφίσταται όλο αυτό. Και δεν είναι κάτι καινούριο. Διώκεται 30 χρόνια για τις ιδέες του. Ψυχολογικά είναι καλά. Ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Το θέμα είναι η ταλαιπωρία και η κούραση. Μέχρι στιγμής είναι καλά. Ο Πέτρος Μπελέρης περιγράφει ότι ο πατέρας του στοχοποιήθηκε προεκλογικά από τον ίδιο τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Υπήρχε μια ρητορική μίσους από την άλλη πλευρά. Το είχε αναλάβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Αλβανίας προσωπικά και είχαμε όλες τις ενδείξεις στο τι θα γινόταν. Είχε πει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα επιτρέψει να μην κερδίσει τη Χιμάρα ο ίδιος. Ο πατέρας μου ασχολείται, έχει αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια για αυτό το πράγμα. Ήταν μια στιγμή δικαίωσης και ούτε καταφέραμε να τη χαρούμε. Η δίωξη του Μπελέρη αποδίδεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης του Έντι Ράμα να ελέγξει τις επενδύσεις στην τουριστικά αναπτυσσόμενη παραλία της Χιμάρας. Κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται συμφέροντα κοντινών ανθρώπων του κυρίου Ράμα, μεγαλοκατασκευαστών ή μεγαλοκαρχαρίων όπως λέμε εμείς. Ο ίδιος ο κύριος Ράμα έχει στην κυβέρνησή του μια υπουργό, όπως η υπουργός εξωτερικών, η κυρία Τζάτσκα. Ο σύζυγος της ίδιας είναι στρατηγικός επενδυτής κοντά στη Χιμάρα. Πηγές κοντά στο Μπελέρη υποδεικνύουν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο ως την πέτρα του σκανδάλου, ενώ τα μέλη της ελληνικής μειονότητας καταγγέλουν και δικαστική μεθόδευση στην υπόθεση. Η σύγκρουση συμφερόντων εν προκειμένου στην υπόθεση του κ. Μπελέρη με την εισαγγελέα η οποία ετήθηκε την προσωρινή του κράτηση, την προφυλάκησή του, είναι ότι η εισαγγελέας έχει στο ίδιο δικαστήριο τον αδελφό της, ο οποίος είναι προϊστάμενος του πρωτοδικείου Αυλώνος. Ένας δικαστής, ο οποίος θα κληθεί να αποφασίσει για την προσωρινή κράτηση του Μπελέρη και του Κοκαβέση εν προκειμένου, γιατί έχουμε δύο, θα είναι λίγο δύσκολο να χαλάσει το χατήρι του προϊσταμένου του πρωτοδικείου του. Εκτιμάται ότι στόχος της αλβανικής κυβέρνησης είναι ο Μπελέρης που αναδείχθηκε νικητής των πρόσφατων εκλογών να παραμείνει κρατούμενος μέχρι τα τέλη Αυγούστου προκειμένου η εκλογική διαδικασία στο Δήμο Χιμάρας να επαναληφθεί. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο σκοπός, να κρατήσει τον κύριο Μπελέρη μέσα στη φυλακή και να μην δώσει δυνατότητα να παραστήσει την ορκομοσία του. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Ράμα θα κάνει πίσω και θα αφήσει ελεύθερο τον κύριο Μπελέρη. Η δικαιοσύνη, ας πούμε, που όλοι οι αναλυτές και δημοσιογράφοι εδώ στη χώρα πιστεύουν ότι ο κύριος Ράμα έχει κάποιον έλεγχο. Ο αντίπαλος του Μπελέρη για τον Δήμο Χιμάρας, Γιώργη Γκόρος, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του έτοιμος να είναι εκ νέου υποψήφιος. Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ σου, Γιάννη Σουλιώτη, δείχνει ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους βρίσκεται τελικά ο Φρέντι Μπελέρη στη φυλακή και αυτή είναι Μπελέρης και είναι κατά βάση οικονομική. Η Χιμάρα θεωρείται αισία μια περιοχή φιλέτο για την τουριστική ανάπτυξη της Αλβανίας. Μέχρι πρότινος, ο Δήμος της Χιμάρας ήταν υπό τον έλεγχο του κυβερνώντος κόμματος του Έντι Ράμα. Αντίθετα, ο Φρέντι Μπελέρη υποστηρίζεται από το κόμμα της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία 4 χρόνια, οι περισσότερες επενδύσεις που έγιναν στην περιοχή κατευθύνθηκαν σε πολιτικούς φίλους του Έντι Ράμα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Αλβανίδας Υπουργού Εξωτερικών Όρτα Τσάσκα, ο σύζυγος της οποίας χαρακτηρίστηκε στρατηγικός επενδυτής και του είχε παραχωρηθεί ένα οικόπεδο 5.500 τετραγωνικών μέτρων πάνω στην παραλία όπου χτίζει ένα ξενοδοχείο. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι ο ίδιος ο Έντι Ράμα δεν θέλει επουδενή να χάσει τον έλεγχο του Δήμου Χιμάρας και έχει ουσιαστικά αναγάγει σε ένα προσωπικό στοίχημα τη μη εκλογή του Φρέντι Μπελέρη. Οι οικείοι του Φρέντι Μπελέρη φοβούνται ότι στόχος του Έντι Ράμα είναι να παραμείνει ο άνθρωπός τους στη φυλακή μέχρι τον Αύγουστο, ούτως ώστε να επαναληφθούν οι εκλογές στον τοπικό Δήμο. Και να κερδίσει ο αντίπαλος. Θα το δούμε λοιπόν αν είναι έτσι, θα φανεί πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.